Διεθνούς του Οργανισμού Υγείας, όπου είχε μια τα σύντομα τετατέτ μαζί του. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει τη θέση του πάνω στο πάνελ, αλλά μένεται σε λίγα λεπτά στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, να απευθύνει ομιλία. Είναι ο κεντρικός ομιλητής στις σημερινές εργασίες εδώ του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης που δέχτηκε από τον πρόεδρο του οργανισμού για την αναγνώριση, όπως μας έλεγαν, της σημαντικής δουλειάς που γίνεται στον τομέα της υγείας. Η Ελλάδα, επισήμενε ο ίδιος κυβερνητικός αξιωματούχος, ήρθε αντιμετώπιση με δύο κρίσεις, την προσφυγική, την οικονομική. Και όπως αναμένεται να υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, κατάφερε σε δύο χρόνια να διασφαλίσει πρόσβαση στο σύστημα υγείας, να στηρίξει, να σταθεροποιήσει το σύστημα υγείας, να αντιμετωπίσει το θέμα με τους πρόσφυγες όταν αφορά τον εμβολιασμό όλων των παιδιών, την μεταρρύθμιση επίσης της πρωτοβάθμιας πρωτοείδης υγείας με την εξασφάλιση της πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Ο Πρωθυπουργός, να τονίσουμε καταρχήν ότι είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένες οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την ίδρυση γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός προσεκλείται προσωπικά, όπως ανέφερα νωρίτερα, από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη. Και ο λόγος είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ηγείται μια προσπάθεια μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα που αφορούν την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού στην υγεία, δηλαδή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ναι, ο Πρωθυπουργός συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξάνθο και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, να πούμε λίγο έτσι. Κύριο Πασκόζο, ναι, θα έχουν παρεμβάσει και από τους δύο, και από τον Υπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα εδώ στις εργασίες της Συνόδου. Αμέσως μετά από την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, όπου θα συναντηθεί με τον Ούγγρο ομόλογό του, τον κύριο Βίκτορ Ορμπάν. Και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην Ουγγρική Πρωτεύουσα με συνάντηση που θα έχει με τους Έλληνες ομογενείς εδώ στην Ουγγαρία, στην ελληνική πρεσβεία εδώ στη Βουδαπέστη. Νίκο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και